Freedom Finance Europe είναι μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με έδρα την Κύπρο. Παρέχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου υπηρεσίες διαδικτυακά σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι ότι ουσιαστικά έχουμε και φυσικές τοποθεσίες στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το πρώτο γραφείο που ανοίξαμε ήταν στην Ελλάδα, του οποίου είμαι και επικεφαλής. Έχουμε ανοίξει γραφεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Γαλλία. Ανοίγουμε και στην Ολλανδία, αλλά και στο Βέλγιο. Σκοπός μας είναι να επεκταθούμε σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά, τοπικοποιώντας το προϊόν για τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Δηλαδή, προσπαθούμε να παρέχουμε υποστήριξη πελατών στη γλώσσα του κάθε πελάτη, προσπαθούμε να μεταφράζουμε το περιεχόμενο της πλατφόρμας στη γλώσσα του κάθε πελάτη, έτσι ώστε να νιώθει πιο οικία στην δραστηριότητά του εντός της πλατφόρμας. Και φυσικά επικεντρωνόμαστε στην άμεση και γρήγορη υποστήριξη, αλλά και ποιοτική υποστήριξη των πελατών μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Άλλος ένας διαφοροποιητικός παράγοντας στο κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι ότι δίνουμε και έμφαση σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος, δηλαδή πέρα από το κομμάτι το επενδυτικό, την αγορά δηλαδή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων ή ομολόγων, παρέχουμε και προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Μπορεί δηλαδή κάποιος αντί να επιλέξει μια τράπεζα, η οποία δίνει, για να πούμε την αλήθεια, χαμηλά επιτόκια, να κρατήσει τα χρήματά του στην πλατφόρμα μας και να απολαύσει πολύ μεγαλύτερα επιτόκια, τα οποία μπορεί να προσεγγίσουν και το 3,8% όταν μιλάμε για ευρώ. Η αλλαγή στο κομμάτι των επενδύσεων είναι τρομακτική, ειδικά με την ψηφιακή επανάσταση, ας πούμε, και την έλευση των smartphones και των γρήγορων δικτύων. Στο ίντερνετ έχουμε δει μια τεράστια μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος επενδύει. Βλέπουμε ένα shift από το παραδοσιακό μοντέλο στο fintech μοντέλο, δηλαδή στο συνδυασμό τεχνολογίας με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Από εκεί που παλιά παίρναμε τηλέφωνο τον broker για να δώσουμε μια εντολή και να αγοράσουμε μια μετοχή, τώρα πλέον κάνουμε τα πάντα από το κινητό μας ή από τον υπολογιστή μας, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, Ευρώπη, Αμερική, Ασία, με πολύ χαμηλές χρεώσεις και άμεση εκτέλεση της εκάστοτε εντολής ή του εκάστοτε προϊόντος το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα γίνεται μια τεράστια μεταφορά πλούτου από τις παλιότερες γενιές, που ήταν έτσι σε ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο συνηθισμένες, στους millennials και στους Gen Zers. Τα νούμερα μιλάνε ακόμα και για ένα ποσό κοντά στα 30 τρισεκατομμύρια τα οποία θα αλλάξουν χέρια. Συνεπώς, οι αλλαγές που μένει να δούμε τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερες και οι τεχνολογικές εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες θα έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, καθώς φαίνεται. Αν μιλάμε έτσι για το κυπριακό και το ελληνικό κοινό, το οποίο είναι πολύπαθο τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, μπορούμε να πούμε ότι ο λεκές έτσι της κρίσης και της κακής εμπειρίας του παρελθόντος έχει μείνει και τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο το αφήγημα όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά η Ελλάδα και η Κύπρος θεωρούνται έτσι αρκετά συντηρητικές αγορές. Πολλοί άνθρωποι προτιμάνε να επενδύουν σε ακίνητα, προτιμούν να επενδύουν σε κάτι το οποίο βλέπουν είναι χειροπιαστό. Φαίνεται όμως πως εταιρείες και σύγχρονες υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε έναν πελάτη το κάνουν λίγο πιο εύκολο για αυτόν. Από εκεί δηλαδή που κάποιος θα είχε έκθεση πολύ μεγάλη σε εταιρείες οι οποίες είναι μόνο ελληνικές ή κυπριακές, πλέον μπορεί να έχει έκθεση και σε ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο προϊόντων, σε μετοχές του εξωτερικού, σε ομόλογα εξωτερικού, διασπείροντας έτσι λίγο τον κίνδυνο και φυσικά βάζοντας τα χρήματά του κάπου που μπορούν να δουλέψουν γι' αυτόν και όχι κρατώντας τα σε πολύ συντηρητικές τοποθετήσεις, οι οποίες δεν θα είχαν έτσι και μία μακροπρόθεσμη απόδοση.